Όσοι πήρατε την σκόπιμα στημένη καρτούλα του Αντιχρίστου, το ηλεκτρονικό χρήμα δηλαδή, ή όσοι έχετε σκοπό να την πάρετε, ετοιμαστείτε τώρα να τη βάλετε και στο χεράκι σας, γιατί θα σας παίρνουν τα αέρινα χρήματά σας αεράτα, οι στημένοι αετονίσιδες της νέας τάξης, γνωστοί ως πορτοφολάδες. Ετοιμαστείτε τώρα, δουλάρια των νεοταξιτών, να βάλετε τα αέρινα χρήματά σας στο χεράκι σας, σαν ηλίθιοι που είστε, και όσοι υπακούτε παπάδες σας, πνευματικούς σας ή διορατικούς σας, που σας λένε ότι το ηλεκτρονικό χρήμα και οι κάρτες του Αντιχρίστου δεν είναι τίποτα. Αυτά που σας λένε, δηλαδή όλοι αυτοί που σας λένε ότι δεν είναι τίποτα, πάρτε το τώρα, δείτε τι έχετε να υποστείτε. Δείτε την προπαγάνδα των Εβραίων. Και μη μας λέτε ότι η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου λέει άλλα. Πάρτε μια δόση τώρα από την προπαγάνδα της τηλεόρασης των Εβραίων και ετοιμάσετε το χεράκι σας. Όχι, θα σας άφηνε ο Αντίχριστος μόνο με τους καρτούλες. Παρακολουθήστε. POS έχουν επιστρατεύσει οι σπήρες των πορτοφολάδων, οι οποίοι εξελίσσονται όπως φαίνεται απολύτως τεχνολογικά. Πλησιάζουν και αφαιρούν ανέπαφα από τις χρεωστικές κάρτες ανυποψίας των πολιτών μικροποσά, χωρίς να βάλουν καν το χέρι στην τσέπη των θυμάτων τους. Αρκεί να φέρουν τις μικροσκοπικές αυτές συσκευές σε απόσταση μικρότερη των 3 εκατοστών με το σημείο που βρίσκεται η κάρτα για να τη χρεώσουν. Αυτή είναι η παραδοσιακή δράση των πορτοφολάδων. Ξαφρίζουν τσέπες, πορτοφόλια, σε μέρη όπου υπάρχει συνωστισμός. Σε αυτό το ρεπορτάζ, ωστόσο, θα μάθετε πώς οι σπήρες των αετονίχηδων έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Αποσπούν χρηματικά ποσά χωρίς να βάλουν καν το χέρι στην τσέπη σας, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το ξέρετε τι είναι? Κινητόπρο, ναι. Κομπιουτεράκι, τηλέφωνο, κάτι τέτοιο. Σημείο κλειδί σε όλα αυτά οι κάρτες ανέπαφων συναλλαγών που σχεδόν όλοι έχουμε πάνω μας. Και συσκευές σαν και αυτήν. Ασύρματα POS. Οι κάτοχοι χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ανέπαφων συναλλαγών δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουν κωδικό για ποσά ως 25 ευρώ. Έτσι όπως μπορούν να γίνουν χρηματοδότες επιτίδιων που χρησιμοποιούν ασύρματους αποδέκτες καρτών POS σαν και αυτόν, που μοιάζει με κινητό τηλέφωνο, εάν εκείνοι τους προσεγγίσουν και έρθουν σε κοντινή απόσταση μαζί τους. Για τον τρόπο που ένα POS μπορεί να έχει κακόβουλη χρήση, συναντάμε τον Μιχάλη Κρανίδη. Είναι προγραμματιστής, υπεύθυνος υπολογιστικών συστημάτων σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής. Το POS αυτό έχει μια τεχνολογία που λέγεται NFC. Σε αυτή την τεχνολογία μπορεί κάποιος να πάρει εξ αποστάσεως μέχρι 3 εκατοστά και λιγότερο την κάρτα που μπορεί να την έχουμε στο πορτοφόλι μας ή στην τσέπη μας και χωρίς εμείς να το ξέρουμε να υποστούμε μια χρέωση ανεπιθύμητη και παράνομη. Πώς γίνεται αυτό? Έρχεται αυτός που θέλει να μας πάρει λεφτά, βάζει ένα ποσό σίγουρα κάτω από 25 ευρώ για να μην απαιτεί πιν, ας πούμε βάζει 21,30 και πλησιάζοντάς μας στην τσέπη μας ή στην περιοχή που έχουμε το πορτοφόλι μας και μας φορτώνει αυτή τη χρέωση. Μια σύγχρονη τυπική συσκευή POS δεν προκαλεί υποψίες, κρύβεται εύκολα, συνδέεται ασύρματα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δηλωμένη και στον οποίο θα μεταφερθεί τελικά το ποσό της παράνομης ανέπαφης συναλλαγής. Χρησιμοποιούνται λογαριασμοί του εξωτερικού, από Βουλγαρία, Ρουμανία και από άλλα μέρη τα οποία είναι το τραπεζικό του σύστημα πιο διάτριτο. Δανειζόμαστε μια λειτουργική συσκευή POS και μάλιστα παλαιότερης τεχνολογίας για να δούμε στην πράξη τον βαθμό δυσκολίας. Οι επιτίδιοι πληκτρολογούν στο ασύρματο POS ένα ποσό 25 ευρώ, για παράδειγμα 20 ευρώ, θέτουν το μηχάνημα σε κατάσταση αναμονής και πλησιάζουν το θύμα του σε κοντινή απόσταση. Κάπως έτσι μπορούν να σας κλέψουν ανέπαφα όπου υπάρχει συνωστισμός, στο λεωφορείο, στο τρόλεϊ ή στο μετρό. Αυτή είναι και η απόδειξη των 20 ευρώ που βεβαίως δεν θα σας δώσουν ποτέ.